Η συνάντηση, κυρίες και κύριοι, με τη μισή λιβική κυβέρνηση έχει σήμερα ο Ερντογάν. Είναι στο επίκεντρο το τουρκολιβικό μνημόνιο, αλλά και μια σειρά συμφωνιών, όπως θα μας πει η Μαρία Ζαχαράκη, την ώρα που παγωμένο, Μαρία, απέναντι στην Άγκυρα είναι το Κάιρο. Είναι μια επίσκεψη με βαρύνουσα πολιτική σημασία σήμερα και αύριο στην Άγκυρα, Αλίνα, από την κυβέρνηση της Λιβύης, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος προσπαθεί να δώσει ένα μήνυμα προς τα έξω για το πόσο ισχυρή επιρροή έχει η Τουρκία στη χώρα αυτή της Βόρειας Αφρικής. Στις 4 λοιπόν, σήμερα το απόγευμα, ο πρωθυπουργός της Λιβύης μαζί με 5 αναπληρωτές πρωθυπουργούς και 14 υπουργούς του, σχεδόν όλη η κυβέρνηση της Λιβύης, θα λέγαμε, θα συναντηθούν με την κυβέρνηση του κ. Ερντογάν και τον ίδιο τον Τούρκο πρόεδρο στην Άγκυρα και στις συνομιλίες αυτές. Το πιο κρίσιμο θέμα αναμένεται να είναι η Ανατολική Μεσόγειος, όπως αντιλαμβανόμαστε. Θα συζητηθούν επίσης μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε θέματα ενέργειας, κατασκευών και ασφάλειας, όπως επίσης και ένα σημαντικό κεφάλαιο είναι και η επιστροφή τουρκικών εταιριών στη Λιβύη, προκειμένου να συνεχίσουν τις δραστηριότητες, αλλά και προκειμένου να ενισχυθεί αυτή η οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Η κυβέρνηση τώρα του κυρίου Ερντογάν επιδιώκει βασικά να διατηρήσει, Λίνα, τη στρατιωτική και οικονομική της κυριαρχία στη Λιβύη, καθώς είναι η μόνη χώρα εξάλλου με την οποία έχει μέχρι στιγμής κάποια σχέση. Το Κάιρο, όπως ανέφερες και εσύ, παραμένει παγωμένο απέναντι στην Άγκυρα, παρά τη χείρα φιλίας και συνεργασίας που έτεινε ο κύριος Ερντογάν. Πληροφορίες, μάλιστα, από την αιγυπτιακή πλευρά λένε ότι οι συνομιλίες για ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών δεν προχωράνε. Το Κάιρο έχει αμφιβολίες για τη σοβαρή πρόθεση της Τουρκίας να τα βρουν μεταξύ τους, ενώ υπάρχουν ακόμη και αναφορές για αναστολή των τουρκο-αιγυπτιακών συνομιλιών. Άρα τα ανοίγματα της κυβέρνησης Ερντογάν δεν φαίνεται ακόμη να αποδίδουν. Μόνο με τη Λιβύη φαίνεται να προχωρούν τα πράγματα. Και να πω και κάτι τελευταίο, Λίνα, δεδομένη τη επίσκεψη του κυρίου Δένδια σήμερα στη Βεγγάζη, εδώ η πολιτική ανάλυση και τα μέσα ενημέρωση κάνουν λόγο για ένα bras de fer μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας στη Λιβύη, καθώς σχολιάζεται αρκετά το γεγονός της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών στη Λιβύη.